Δόξα τω Θεώ που και τούτη την ημέρα ο Θεός μας ευλόγησε να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία και να ακούσουμε αυτή την φοβερή παραβολή που οι πατέρες λένε της Εκκλησίας μας ότι κι αν όλα τα γραφόμενα είχαν εξαφανιστεί και η Αγία Γραφή ακόμα να μην υπήρχε, μόνο αυτή η παραβολή να υπήρχε, ήταν αρκετή για τον άνθρωπο να την εφαρμόσει και να σωθεί. Διότι είναι μια παραβολή βέβαια που κάθε χρόνο η Εκκλησία μας τη θυμίζει. Και δεν ξέρω πόσοι από εσάς φέρανε τον εαυτό του στη θέση του ασώτου. Πάντως εγώ σήμερα γιορτάζω, γιατί είμαι συνάδελφος εδώ του ασώτου. Είμαι άσωτος κι εγώ. Διότι 40 χρόνια ο Χριστός με είχε χαμένο. Είχα χαθεί εκεί στα μονοπάτια της αμαρτίας. Και ευδόκησε ο Θεός, ευδόκησε να επιστρέψω σαν τον άσωτο. Βέβαια ο άσωτος επέστρεψε πραγματικά μετανοημένος. Εγώ ταλαιπωρούσα ακόμα, ταλαιπωρούμε. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση τη μετάνοια που είχε αυτός ο άνθρωπος. Προετοιμάστηκε πριν ακόμα γυρίσει να παραδεχτεί ότι τα έκανε μουσχημα. Ότι θα πάω πίσω εκεί στον πατέρα μου και θα του πω: «Πατέρα, αμάρτησα και στον ουρανό και σε σένα, και να με κάνεις έναν τον δούλο σου». Γιατί ο πατέρας, από ό,τι φαίνεται, ήταν πολύ πλούσιος. Είχε εργάτες, είχε δούλους, είχε το ένα, είχε το άλλο. Και αυτός δεν είχε την απέτηση να γίνει πάλι υιός του, αλλά ένας εκεί, ένας από τους δούλους. Ο καημένος όμως, τι είχε τραβήξει. Φεύγοντας από τον πατέρα του, νόμισε ότι απελευθερώθηκε. Όπως πολλοί το κάνουμε και εμείς, ότι αν δεν είμαι με τον Χριστό, είμαι ελεύθερος πλέον να κάνω ό,τι θέλω. Γιατί έτσι μας λέει ο διάβολος με τα όργανα του: «Κάντε ό,τι θέλετε». Και αυτό εμείς το θεωρούμε ελευθερία. Και εκεί τα δίνουμε όλα. Όλη την περιουσία μας. Ποια είναι η περιουσία μας? Οι αρετές που μας χάρισε ο Θεός στη βάπτιση. Με το Πνεύμα το Άγιο. Και τι αφήσαμε όρθιο? Δεν αφήσαμε τίποτε όρθιο. Στην ασωτεία, στην αμαρτία. Δεν ξέρω αν υπάρχει αμάρτημα που δεν το έχουμε κάνει. Δεν ξέρω. Αυτός ήταν ο άσωτος. Αλλά βλέπετε, παρόλα αυτά, ο πατέρας λέει τον περίμενε από εκεί που έφυγε. Δεν τον περιμένει από άλλο δρόμο. Έφυγε από μια κατεύθυνση εκεί, από την αμαρτία. Για την αμαρτία έφυγε. Και τον περιμένει από τον ίδιο δρόμο τώρα. Και τον περιμένει μάλιστα με λαχτάρα να ξαναγυρίσει. Βλέπετε, ούτε απειλές, ούτε παλιόπαιδο τι έκανες, ούτε τίποτα, τίποτα. Τον περιμένει. Τι σημαίνει, ξέρετε, αυτό? Ότι ο άνθρωπος όταν φύγει από τον πατέρα, από την αμαρτία, θα πρέπει να ξαναγυρίσει από εκεί πάλι, να μετανοήσει για την αμαρτία και να ξαναγυρίσει. Όχι, αμάρτησα εγώ και τώρα θα κάνω καλά έργα και δεν χρειάζεται να μετανοήσω. Πόσοι άνθρωποι το κάνουν αυτό, χωρίς να μετανοήσουν για αυτά που κάνανε, και νομίζουν ότι άμα κάνουν και καμιά εκκλησία, κανένα αυτό, οτιδήποτε, κάνουν ελεημοσύνη, δεν χρειάζεται μετάνοια. Γι' αυτό και αυτή η παραβολή μας δείχνει ότι από εκεί που φύγαμε, από τον ίδιο δρόμο πρέπει να γυρίσουμε. Φύγαμε για την αμαρτία. Θα μετανοήσουμε, θα εξομολογηθούμε, θα αλλάξουμε τρόπο ζωής. Δεν μπορεί να φύγαμε και να πορνεύαμε και να γυρίσουμε και να συνεχίσουμε επειδή κάνουμε κάποια καλά έργα. Το ακούω πολύ συχνά αυτό από τους ανθρώπους. Ξέρεις εγώ τι κάνω κρύφα, ξέρεις εγώ τι κάνω αυτό, κάνω ελεημοσύνες. Να μην τα κάνεις ποτέ σου. Αν πρόκειται να μην μετανοήσεις και να μην αλλάξεις ζωή, καλύτερα να μην έχεις κάνει τίποτε. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από τα καλά μας έργα. Έχει ανάγκη από τη μετάνοιά μας. Βέβαια, τα θέλει και τα καλά έργα. Αλλά πρώτα τη μετάνοιά μας. Πρώτα την επιστροφή μας στον Χριστό.
Και μετά, αν έχουμε να κάνουμε και καλά έργα, να τα κάνουμε και αυτά. Λοιπόν, αυτό το Ευαγγέλιο, αλλά και ο Απόστολος, αν προσέξατε, τι μας λέει, τι φοβερά πράγματα μας λέει σήμερα. Καυτηριάζει πάνω απ' όλα την πορνεία. Όλες οι άλλες αμαρτίες, λέει, είναι εκτός του σώματος. Η πορνεία είναι μέσα στο σώμα. Και λέει ότι το σώμα σας ανήκει στο Χριστό, στο Θεό. Και δεν μπορείτε εσείς να κάνετε το σώμα σας πορνείο. Τα μέλη του Χριστού, λέει, δεν μπορείτε να τα κάνετε μέλη πορνείας. Και δίνει βαρύτητα να αποφεύγετε, λέει, την πορνεία. Όλες οι άλλες αμαρτίες είναι λιγότερο, μικρότερες από αυτό. Να υπήρχαν αυτιά να τα ακούγανε, που σήμερα οι άνθρωποι την πορνεία τη θεωρούν, την προωθούν κιόλας από τα μέσα μαζικής συσκότησης, την προωθούν, βλέπετε, και όχι μόνο τη φυσική πορνεία, αλλά και την ανώμαλη. Και μάλιστα απευθύνονται και στα μικρά παιδιά τώρα, ότι μπορούν να αλλάξουν και φίλο, να γίνουν και αυτό, να, το κοριτσάκι να γίνει αγοράκι, το αγοράκι να γίνει κοριτσάκι. Πού φτάσαμε, μπορείτε να αναρωτηθείτε ποτέ? Αναρωτηθήκατε πού έχουμε φτάσει? Ποια Σόδομα και Γόμορα, ποια την εποχή του Νόε? Τα ξεπεράσαμε όλα. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα που ο Χριστός ακόμα μας ανέχεται. Από τα μεγαλύτερα θαύματα είναι αυτά. Διότι πριν ακόμα φτάσουν αυτά που έχουμε εμείς, ήδη ο Χριστός τα είχε ισοπεδώσει όλα, και τα Σόδομα και τα Γόμορα με εκατομμύρια ανθρώπους, και την εποχή του Νόε που ήταν λιγότερα από τα δικά μας, τα είχε πνίξει όλα και είχε αφήσει μια οικογένεια εκεί για να διονυστεί πάλι το είδος. Τώρα άραγε θα έχει μια καινούρια αρχή για την ανθρωπότητα που ο Θεός θα επιτρέψει. Και δεν είναι και μακριά τα πράγματα. Ήδη άρχισε και τα κουνάει εκεί το πιάτο που λέγεται γη, άρχισε και το κουνάει. Λίγο ακόμα να στρίψει λίγο το κουμπάκι εκεί, θα τα ισοπεδώσει όλα. Και νομίζω ότι θα είμαστε άξιοι για όλα αυτά. Αλλά εφόσον μας προειδοποιεί ότι η αγάπη του, τι θέλει να μας πει? Μετανοήστε, άνθρωποι, μας λέει, μετανοήστε. Και εμείς τίποτα. Καμιά συγκίνηση, τίποτα. Να κάνουμε όπως έκανε ο άσωτος. Τα έκανε μουσχημα, ναι, τα διάλυσε όλα. Μετανόησε όμως, επέστρεψε και το δέχτηκε ο Χριστός. Το δέχτηκε ο Πατέρας. Έτσι θα δεχτεί και εμάς, αν μετανοήσουμε. Γι' αυτό το μήνυμα το σημερινό στους αδελφούς μου αυτούς που μ' ακούνε και ενδεχομένως να ακούσουν και πολλοί άλλοι, να μετανοήσουμε. Τι σημαίνει μετάνοια? Να αφήσουμε την παλιά ζωή. Να αφήσουμε τον παλιάνθρωπο εκεί να πεθάνει και να αναγεννηθεί ο καινούριος άνθρωπος, ο εχριστό άνθρωπος, με ταπείνωση, με πραότητα, με εγκράτεια, με καθαρότητα, με αγιότητα, εφαρμόζοντας το νόμο και τις εντολές του Χριστού. Αυτό θέλει ο Χριστός από μας, και θα τα ξεχάσει όλα αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, να τα βγάλουμε όλα εκεί, να τα κάψει τώρα, να τα κάψει ο Θεός όσο είμαστε ζωντανοί, τα πάθη, τις αδυναμίες, τις βρωμιές μας, για να μην χρειαστεί να πληρώσουμε, διότι θα πληρώσουμε αν δεν μετανοήσουμε, και εδώ θα πληρώσουμε και εκεί, για λίμονό μας. Λοιπόν, εύχομαι ολόψυχα, ολόψυχα να μετανοήσουμε και να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Να πεθάνει ο παλιάνθρωπος μέσα μας και να αναγεννηθεί ο εχριστό, ο ταπεινός εκεί, ο πράος, με την αγάπη αυτή, με τη μακροθυμία, με τη χριστότητα, με την ελεημοσύνη, με την καλοσύνη. Ναι, αυτός να αναγεννηθεί μέσα μας και να το ζητήσουμε από τον Χριστό, όπως το ζήτησε και ο άσωτος. Γύρισε πίσω και λέει, Πατέρα, συγχώρεσέ με, έφτιαξα και στον ουρανό και σε σένα. Δεν το είπε ο Χριστός, γιατί βρε παλιόπαιδο τα έκανες αυτά, γιατί, που ήσουν τόσο, τίποτα.
τον αγκάλιασε εκεί, τον φίλησε εκεί, παρόλο ότι είχε φύγει από τα γουρούνια, βρώμικος όπως ήταν. Τίποτα ο Θεός, τον αγκάλιασε. Σαν να μην σημαίνει τίποτα. Και του άλλαξε και τη στολή. Φέρτε τον τη στολή, την παλιά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Διότι όταν έφυγε ο άσωτος, του κράτησε τη στολή. Η στολή είναι η βάπτιση, η χάρη, το πνεύμα το Άγιο που του είχε δώσει. Την κράτησε γιατί ήξερε ότι θα τη λερώσει κι αυτήν. Και όταν γύρισε, του την ξανάδωσε. Αυτός είναι ο Θεός. Να γυρίσουμε εμείς, να μετανοήσουμε και θα μας ξαναδώσει το πνεύμα το Άγιο, το οποίο το έχουμε φωλιασμένο μέσα στη βρωμιά εκεί κάτω. Εκεί. Λοιπόν, να γίνουμε σαν τον άσωτο. Όχι όταν έφυγε, αλλά όταν γύρισε. Και ένας άλλος ταλέπορος, ο αδελφός του. Πόσους έχουμε εμείς τέτοιους έτσι, αδελφούς, σκληρούς. Τι του είπε του πατέρα όταν έμαθε ότι γύρισε ο αδελφός του? Αντί να χαρεί, διότι και ο πιο σκληρός άνθρωπος θα χαιρότανε. Γιατί του λέει ο πατέρας, νεκρός ήταν λέει και ανέζησε. Μα πατέρα, τι νεκρός, αυτός τα έτρωγε με τις φιλινάδες του, τα πίνε, τα διάλυσε όλα και νεκρός. Ναι, ο άνθρωπος μακράν του Θεού νεκρός είναι. Αυτό είναι το μήνυμα. Ξέρετε πόσους τέτοιους νεκρούς έχουμε δίπλα μας εμείς, στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας, στις γειτονιές μας. Κινητά νεκροταφεία. Ναι, γραμματωμένους, δεν ξέρω και τι άλλο, χτενισμένους εκεί. Και είναι νεκροί πνευματικά. Αυτό το μήνυμα μας δίνει σήμερα το Ευαγγέλιο. Και αυτό και μαζί με όλα τα άλλα. Διότι ο άνθρωπος μακριά από τον Χριστό είναι πεθαμένος, νεκρός. Διότι υπάρχουν δύο θανάτοι. Είναι ο σωματικός θάνατος, υπάρχει και ο πνευματικός θάνατος. Το σωματικό θάνατο το ξέρουμε όλοι. Πέθανε ο τάδε. Χωρίστηκε δηλαδή η ψυχή από το σώμα. Το πνευματικό θάνατο λίγοι τον ξέρουμε, αλλά πολλούς έχουμε δίπλα μας. Είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Και αυτός ο άνθρωπος έχει μόνο τη φυσική ζωή που έχουν και τα ψάρια και οι κότες και τα κουνέλια μου και τα ελάφια μου και όλα τα άλλα δημιουργήματα. Έχουν μόνο τη φυσική ζωή και δεν έχουν την πνευματική ζωή. Άρα είναι ζωντανή νεκρή. Λοιπόν, από έναν τέτοιον άνθρωπο, τι περιμένεις? Να έχει χαρά, να έχει αγάπη, να έχει ταπείνωση, να έχει πραότητα, να έχει ειρήνη? Πού θα τα βρει ο καημένος? Ένας νεκρός μπορεί να τα έχει αυτά? Τι έχει αυτός ο νεκρός? Ψυχολογικά προβλήματα, φοβίες, ανασφάλειες, κακία, μίσος, φθόνο, εγωισμό, υπερηφάνεια, τα έχει όλα αυτά. Έχει αυτά που έχει και ο διάβολος, διότι ένας νεκρός που είναι χωρισμένος από τον Θεό είναι ενωμένος με τον διάβολο. Και ό,τι έχει ο διάβολος, αυτά έχει και αυτός ο άνθρωπος. Τι πρέπει να κάνει? Αυτό που έκανε ο άσωτος. Να γυρίσει και ο Θεός θα τον αγκαλιάσει, θα τον φιλήσει, θα τον συγχωρέσει, τα πάντα. Και θα αρχίσει να ζει πραγματική ζωή. Και δεν θα είναι νεκρός πνευματικά, θα είναι ζωντανός νεκρός, ζωντανός άνθρωπος και θα έχει ελπίδα να πάει στον παράδεισο για τον οποίο είναι προορισμένος ο άνθρωπος. Βλέπετε τι αγάπη αυτός ο Θεός, τι αγάπη. Μας δημιούργησε από το τίποτα, από το μηδέν. Μας δίνει τα πάντα και δεν τα αξίζουμε, τα πάντα. Υπάρχει κάτι που δεν το δίνει ο Δημιουργός, ο Θεός? Και δεν έφτανε όλα αυτά, μας ετοίμασε και βασιλεία των ουρανών, παράδεισο. Βέβαια, παράδεισο μας ετοίμασε και εδώ, επήγειο παράδεισο. Άσχετα εμείς που το κάναμε κόλαση. Απ' εδώ ακόμα μας ετοίμασε επήγειο παράδεισο. Και κατ' επέκταση μας ετοίμασε και ουράνιο παράδεισο. Και δείτε το μόνο σας. Ο άνθρωπος που είναι με τον Χριστό, αγωνιζόμενος με τον Χριστό, με την Εκκλησία του Χριστού, ήδη απολαμβάνει ένα μέρος του παράδεισου απ' εδώ, απ' εδώ. Έχει χαρά, έχει αγάπη, έχει ειρήνη, έχει μακροθυμία, έχει. Είναι μέρος του παραδείσου από αυτή τη ζωή. Και κατ' επέκταση ετοιμάζεται για την αιώνια ζωή, για το αιώνιο παράδεισο που εκεί
Από ό,τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν υπάρχουν λόγια να εκφραστεί κάποιος. Πώς είναι αυτός ο παράδεισος? Αυτοί άλλοι ανθρώποι δεν έχουν ακούσει το τι γίνεται εκεί πάνω. Τι θα λέγατε? Να κάνουμε αυτό που έκανε ο Άσοδος, να γυρίσουμε σήμερα, όχι αύριο, δεν έχουμε χρόνο. Δεν ξέρουμε αν θα κουνήσει ο Χριστός λίγο ακόμα εκεί και θα τα ισοπεδώσει όλα. Δεν ξέρουμε. Μήπως ξέρανε εκείνοι οι άνθρωποι, περιμένανε κάτι τέτοιο? Τίποτα. Και ο άνθρωπος φεύγει με χίλιους σύγχρονους τρόπους στην εποχή μας. Δεν είναι μόνο με το ταρακούνημα του Θεού να φύγει ο άνθρωπος. Φεύγουνε με πολλούς τρόπους. Έτσι λοιπόν μπορεί να φύγουμε κι εμείς. Γιατί να μην είμαστε έτοιμοι? Και τι σημαίνει έτοιμος? Μετάνοια, επιστροφή στον Χριστό, εξομολόγηση, ριζική από μικρό παιδί εκεί, να φύγουν όλα. Να τακτοποιήσουμε τις εγκρεμότητές μας. Αν έχουμε εγκρεμότητες με τα αδέλφια μας, με τους συγγενείς μας, με τους φίλους μας, με τα... Με αυτά εδώ θα... Τα χωράφια, τα σπίτια, τα οικόπεδα, ή και οτιδήποτε άλλο, με τα περιουσιακά. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι εξαιτίας της περιουσίας αυτή, γιατί με αδίκησε ο ένας, γιατί ο αδελφός μου, γιατί είναι στα μαχαίρια. Που αν ήταν εκεί κάτω, θα προτιμούσε χίλιες φορές να τον αδικήσει όλος ο κόσμος, παρά να έχει μίσος και κακία για τον αδελφό του ή για οποιονδήποτε άλλο. Λοιπόν, μετάνοια, επιστροφή, εξομολόγηση και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο του Θεού. Και έχουμε ελπίδα σωτήριας. Ναι, έχουμε ελπίδα. Ο πατέρας μας μας περιμένει να επιστρέψουμε. Μας περιμένει εκεί. Ναι. Και θέλει τη μετάνοια, την επιστροφή μας. Και τότε δεν θα μας πει, βρε ταλέποροι που ήσασταν τόσο καιρό και τι κάνατε, τόσα χρόνια σας έδωσα, τίποτα από όλα αυτά. Θα μας αγκαλιάσει και θα μας σώσει. Ναι. Έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό? Διότι γι' αυτό μας θυμίζει η Εκκλησία μας κάθε χρόνο τέτοια μέρα την παραβολή του Ασώτου. Μας θυμίζει για να μπορούμε και εμείς να επιστρέψουμε, διότι είμαστε και εμείς άσωτοι είμαστε. Ναι, είμαστε άσωτοι. Για να μην πω χειρότεροι από εκείνον τον άσωτο. Ναι, εκείνος ο άσωτος με πήρε την περιουσία, τη διάλυσε εκεί, αλλά γύρισε. Εμείς δεν γυρίσαμε ακόμη. Δεν έχουμε μετάνοια. Ας γίνουμε λοιπόν να του μοιάσουμε, να μιμηθούμε αυτόν τον άσωτο. Να επιστρέψουμε στο σπίτι του πατέρα μας. Εκεί έχει να ζήσουμε πλουσιοπάροχα. Από αυτή τη ζωή κιόλας. Από αυτή τη ζωή, ναι, ναι. Και ο αδελφός, χαίρετε. Αχ, αυτός ο αδελφός. Αυτός ο αδελφός. Ξέρετε τι θυμίζει αυτόν τον αδελφό, ξέρετε τι θυμίζει? Ναι μεν είναι παραβολή, αλλά έχει μεγάλη αλήθεια και ουσία. Ο μικρός αδελφός θυμίζει το ελληνικό έθνος. Ο μεγάλος αδελφός θυμίζει το εβραϊκό έθνος, το οποίο ήτανε με το Θεό, ήταν το μόνο έθνος που πίστευε στον αληθινό Θεό, ήταν το εβραϊκό έθνος. Επειδή γύρισε ο μικρός αδελφός το ελληνικό έθνος στο Χριστό, του κακουφάνηκε αυτούν. Του λέει, εγώ τόσο καιρό μαζί σου, ξέρω εγώ, δεν μου έσφαξες κανένα αρνί και αυτό, κάτι τέτοιες ελεηνότητες. Και τι του λέει ο πατέρας? Βρε παιδάκι μου, εσύ ήσουν μαζί μου. Ό,τι είχα εγώ ήταν και δικά σου. Αυτός ο αδελφός που ήταν πεθαμένος, ήταν νεκρός. Ήμασταν ειδωλάτρες, ήμασταν νεκροί, ήμασταν οι παππούλιδες μας. Και επιστρέψαμε σαν το μικρό αδελφό. Και αντί να χαρούνε, μας πολεμούνε μέχρι σήμερα. Με όλα τα μέσα. Μα με την επιστήμη, μα με τα λεφτά τους, μα με τις στοές τους. Μας πολεμούν μέχρι σήμερα. Αλλά όσο ο μικρός αδελφός θα είναι με το Χριστό, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν και τίποτε. Ο μεγάλος αδελφός τώρα δεν αναφέρεται αν πήγε μέσα να χαρεί κι αυτός. Διότι έκατσε απ' έξω εκεί, βρήκε παιδάκι μου ο πατέρας να τον παρακαλάει. Έλα να χαρούμε τον αδελφό σου που ήταν νεκρός και ανέζησε.
τίποτε αυτός, τέτοια σκληρή καρδιά, ε! Και μάλιστα αυτός ο ιός σου, δεν λέει ο αδερφός μου, αυτός ο ιός σου που τα διάλυσε όλα, την περιουσία του, ξέρω εγώ, ε! Τους φάει στο καλύτερο. Ποιο είναι αυτό που δίνει το καλύτερο στον μικρό? Ποιο είναι ο μόσχος σου συντευτός, ξέρετε ποιος είναι? Το σώμα του και το αίμα του είναι. Τον κακοφάνει και τον άλλο. Μέχρι σήμερα τον κακοφαίνεται. Γι' αυτό και πολεμάει και την πίστη μας, την Ορθόδοξη και την πατρίδα μας. Από τότε ακόμα. Από τότε. Και δεν λέει να μετανοήσει, να περάσει και αυτός μέσα. Το αφήνει βέβαια έτσι εν λευκό και δεν μας λέει αν πέρασε ή δεν πέρασε, αν έμεινε απ' έξω ή όχι. Το αφήνει έτσι. Διότι ελπίζομαι και ευχόμαστε να περάσει και αυτός μέσα. Είναι δικός μας αδελφός και αυτός. Είναι ο μεγάλος μας αδελφός. Ευχόμαστε να περάσει και αυτός μέσα. Να μετανοήσει. Όπως μετανοήσε και ο μικρός αδελφός. Το δικό μου έθνος. Το δικό μας έθνος. Μετανόησε και η μετάνοια του έβγαλε καρπούς, βλέπετε. Έγινε αιτία να εξαπλωθεί όλος όρθιος ο κόσμος από το χριστιανισμό. Και όχι από το χριστιανισμό τον αιρετικό, αλλά τον ορθόδοξο. Απόδειξη μέχρι σήμερα βγάζει Αγίους. Ναι, αυτό το έθνος. Αυτός ο μικρός αδερφός λοιπόν. Ενώ ο μεγάλος είναι ακόμα απ' έξω και όχι μόνο δεν έχει μπει, όχι μόνο δεν θέλει να μπει, αλλά κυνηγάει και πολεμάει και τον πατέρα και το μικρό έθνος. Και ο πατέρας είναι η πίστη και ο μικρός αδερφός είναι το έθνος. Αυτά τα δύο τα πολεμάει. Με νύχια και με δόντια. Όμως τι μπορεί να κάνει αν εμείς είμαστε με τον Χριστό? Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Ναι. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να μένει απ' έξω. Εμείς όμως ευχόμεθα να μπει και αυτός μέσα. Ευχόμεθα όλος ο κόσμος να επιστρέψει.